Γιατί η ταυτότητα που εφαρμόζουν πρέπει να το μάθουν όλοι. Είναι η ώρα της εφαρμογής της συνθήκης του Σέγγεν, η οποία μιλάει για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Είναι τότε που κάναμε τις διαδηλώσεις και λέγαμε να μην ψηφιστεί. Έρχεται η ώρα που πρέπει να εφαρμοστεί. Όπως όταν φωνάζαμε για το Μάστριχ, το 92, τι έλεγε το Μάστριχ? Ότι θα καταργηθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Δεν πρέπει να υπάρχουν στην Ελλάδα δημόσιοι υπάλληλοι. Πλην ελαχίστων. Και σύνταξη στα 65, λέει το Μάστριχ, που ψήφισε η κυβέρνηση τότε και αποδέχτηκε το 92. Στα 65, στα 67. Και εκεί θα πάει 67, θα το δείτε. Αυτό λέει η συνθήκη. Και επειδή εμείς δεν εφήρμοσε καμιά κυβέρνηση, οδηγούν τη χώρα εκεί που την οδηγούν, στην πτώχευση, έρχεται μέσα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και άμα διαβάσετε το μνημόνιο που λένε, λέει να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα. Ό,τι λέγανε συνθήκες. Να εφαρμοστεί και η ηλεκτρονική διακυβέρνηση με την κάρτα του πολίτη. Και τώρα λέει θα εφαρμοστεί. Γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να μην φοροδιαφέρει κανένας. Δείτε ότι μέσα από όλο αυτό το πνεύμα, πώς πάει, αδέρφια. Και στο διαδίκτυο, μέσω του ίντερνετ, λαμβάνω μηνύματα και ξέρετε τι μου γράφουν μερικοί. Λοιπόν, πώς είναι. Σήμερα είναι ο αιώνας πληροφορικής. Εάν μας εξυπηρετεί, γιατί, τι μας πειράζει, αφού εξυπηρετούμεθα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δει τι γράφει το Ευαγγέλιο. Δεν έχει δει τι γράφει το Ευαγγέλιο. Εδώ βγαίνουν άλλοι και λένε το Χριστό να έχω μέσα μου. Αν έχω το Χριστό μέσα μου, δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και λένε το είπε και ο Γέρον Πορφύριος. Εγώ να δεχτώ ότι το είπε ο Γέρον Πορφύριος. Και τι σημαίνει, Ευαγγέλιο είναι ο Γέρον Πορφύριος ή ο Γέρον Παρίσιος. Ή ο Γέρον Μουλατσιώτης ή οποιοσδήποτε. Τι σημαίνει. Ένα είναι το Ευαγγέλιο. Οι Άγιοι δεν είναι Ευαγγέλια. Και έχουν κάνει και λάθη οι Άγιοι. Και έχουν πει και προσωπικές γνώμες οι Άγιοι. Δεν σημαίνει ότι ό,τι πει ένας Άγιος είναι και πραγματικότητα. Και χρησιμοποιούν πολλοί και λένε το Χριστό να έχω μέσα μου. Και δεν φοβάμαι τίποτα. Και εγώ θέτω το αντίθετο ερώτημα, αδέρφια μου. Τι έχει να φοβηθεί. Λέει μην πει φοβάσαι αν έχεις τον Χριστό μέσα σου. Ωραία. Και ο νεαρός εκεί που δεν έχει τον Χριστό μέσα του. Τι θα φοβηθεί. Εγώ δεν θα φοβηθώ. Γιατί θα έχω τον Χριστό μέσα μου. Εκείνος που δεν έχει τον Χριστό δεν θα φοβηθεί. Άρα κάτι έχει και πρέπει να φοβηθεί. Εγώ δεν θα φοβηθώ γιατί έχω τον Χριστό. Εκείνος από τι θα φοβηθεί, από τι θα κινδυνεύσει. Άρα από κάτι θα κινδυνεύσει. Από αυτό που θα κινδυνεύσει εκείνος, θα κινδυνεύσω και εγώ και εσύ από τον Χριστό. Και τι λέει η συνθήκη του Σέγγεν. Η συνθήκη του Σέγγεν, αδέρφια μου, λέει συλλογή πληροφοριών και επεξεργασία αυτό. Αυτό είναι ο νόμος. Και κατατέθηκε προχθές από τον κύριο Τσελεγκίδη, καθηγητή του Πανεπιστημίου, ένα DVD το οποίο το έχω, όπου μιλάει ο νομικός σύμβουλος του κράτους, ο εντεταλμένος για τη συνθήκη, για τα θέματα της συνθήκης της Έγκεν στις Βρυξέλλες. Και δίνει μια συνέντευξη ο ίδιος, ο κύριος Γιώργος Κλοτσόφης, έτσι είναι το όνομά του. Είναι στις Βρυξέλλες και από Βρυξέλλες μιλάει σε Έλληνα δημοσιογράφο. Και λέει τι γίνεται με τη συνθήκη του Σέγγεν και την εφαρμογή της. Και απαντάει ο νομικός σύμβουλος. Εκείνο που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει όλες τις πληροφορίες. Και οι πληροφορίες είναι από το ύψος, το χρώμα των ματιών, την ηλικία, αλλά ζητάει και ποιοτικές πληροφορίες. Και ρωτάει ο δημοσιογράφος, τι είναι η ποιοτική πληροφορία. Εάν πιστεύετε, εάν τρώτε, τι τρώτε, εάν πιστεύετε στο Θεό,
τι θρήσκευμα είστε, αν είστε άθεος, οποιαδήποτε έχει να κάνει με την προσωπική σας ζωή. Ποιες είναι οι σεξουαλικές προτιμήσεις σας, αν παίρνετε φάρμακα και τι είδους ψυχοφάρμακα παίρνετε ή οτιδήποτε άλλα φάρμακα. Και του λέει αυτά, ποιος τα διαχειρίζεται. Λέει εδώ στις Βρυξέλλες, οι εντεταλμένοι. Και οι οποίοι στον κάθε άνθρωπο, λέει ο ίδιος ο νομικός σύμβουλος, του κράτους, όχι εγώ τώρα, το έχω και μπορώ να σας το βάλω και σε κασέτα, μα θέλετε να το ακούσετε. Συλλέγουμε, λέει, πληροφορίες τώρα, τις επεξεργαζόμαστε. Γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και πώς θα εφαρμοστεί αυτό στα μέλη κράτη της Ευρώπης? Και απαντάει, δεν αποφάσισε πώς θα εφαρμοστεί. Το κάθε κράτος μπορεί να το εφαρμόσει μόνο του όπως θέλει. Η Ελλάδα, λέει, διάλεξε την κάρτα του πολίτη. Όμως πρέπει να σας πω ότι κατατέθηκε η πρόταση το μικροτσίπ να μην μπει, το λέει ο νομικός σύμβουλος Γεώργιος Κλωτσόνης, του κράτους του ελληνικού που βρίσκεται στις Βρυξέλλες, εντεταλμένος της ελληνικής κυβερνήσεως είναι εκεί. Και συνεχίζει και λέει στη συνέντευξη. Έγινε η πρόταση, κατατέθηκε και γράφτηκε στα πρακτικά, το μικροτσίπ να πάει στο δεξί χέρι ή στο μέτωπο του ανθρώπου. Τι ψήφισαν, ρωτάει ο δημοσιογράφος. Δεν αποφάσισαν. Είπαν ότι το θέμα θα ξανασυζητηθεί. Και το αφήσαμε. Αυτά κατέθεσε ο νομικός σύμβουλος. Αυτές τις απόψεις ο κύριος Τσελεγκίδης μαζί με το CD που έχω και εγώ τις πήγε στην Ιερά Σύνοδο. Τις πήγε στην Ιερά Σύνοδο. Και λέει, ακούστε τι δηλώνει ο εκπρόσωπος της κυβερνήσεως στις Βρυξέλλες αυτή τη στιγμή.